Η Μεσόγειος συνεχίζει να φλέγεται. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και θεροντές στην νοτιοδυτική Γαλλία. Τουλάχιστον 80.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη. Πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα δίνουν μια άνηση μάχη με την πύρινη λέλαπα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων. Bien, ça je vais dire juste un mot, puisque nos amis de la presse sont là pour remercier Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous remercier, Monsieur le directeur général, remercier l'ensemble des équipes. Την ίδια ώρα η Ελλάδα ενισχύει τις προσπάθειες των Γάλλων με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ. Με ένα μήνυμα που ανήρθησε στο Twitter ο πρόεδρος της Γαλλίας, ευχαριστεί την Ελλάδα για τη συνδρομή της στη μάχη με τις φλόγες. Η αλληλεγγύη είναι ευρωπαϊκή. Έναν χρόνο πριν, όταν η Ελλάδα ήταν αντιμέτωπη με φρικτές πυρκαγιές, κινητοποιηθήκαμε ως Ευρωπαίοι. Αυτό το μεσημέρι, αεροσκάφη από τις ελληνικές διασωστικές δυνάμεις έφτασαν στα νότια για να υποστηρίξουν τη δράση των πυροσβεστών μας. Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία. Οι φλόγες συνεχίζουν να κατακαίνουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Onde estiveram envolvidos bastantes operacionais do terreno, mas que não fazem no completo, digamos assim, o rescaldo de todas as situações, muito menos aquelas que estão mais no interior. Πάνω από 3.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πύρινη λέλαπα, η οποία έχει κάψει πάνω από 40.000 στρέμματα. Τραγωδία σημειώθηκε στη Βόρεια Πορτογαλία όταν αεροσκάφος έπεσε, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τη ζωή του. Οι θερμοκρασίες από χθες το βράδυ καλυτέρεψαν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δεν φτάνουμε στους 35 βαθμούς. Αλλά στις τρεις μέρες πριν από αυτό είχαν χθες 48 βαθμούς στο εσωτερικό. 48 βαθμούς. Σε μερικές περιοχές στη χώρα, στο εσωτερικό, έφτασε 48 βαθμούς. Πυρκαγιές συνεχίζουν να έχουν. Η μεγαλύτερη είναι σε μια περιοχή στο κέντρο. Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Μεγάλη Βρετανία. Ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο. Η ζέστη θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Εμείς έχουμε φτάσει μέχρι 2-34 βαθμούς, όπου αναμένεται από Δευτέρα με Τρίτη ότι θα φτάσει στους 38, δείχνει η εφαρμογή στο κινητό. Το θερμόμετρο έχει ήδη σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.